σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο ιστορικής μνήμης Κοραή 4, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μιλωνά, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Ασφαλιστικής Ρόμπερτ Γκοσί, ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς και παράδοσης του χώρου από την Εθνική Τράπεζα και την Εθνική Ασφαλιστική στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Αθηναίων. Από κοινού αναλαμβάνουν πλέον την ευθύνη λειτουργίας του. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παραδώσουμε και επίσημα το χώρο ιστορικής μνήμης Κοραή 4 στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Δήμο Αθηναίων. Είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε τι συμβολίζει αυτός ο χώρος. Στα χρόνια της κατοχής, οι Γερμανοί κατακτητές χρησιμοποίησαν αυτό τα δύο υπόγεια του κτηρίου ως κρατητήρια φυλακισμένων Έλληνων. Όταν ξεκίνησε η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής πριν από 3 χρόνια, θέλαμε αυτός ο χώρος να ξεριθεί και να διασφαλιστεί η προστασία του ως χώρος ιστορικής μνήμης. Αποφασίζω να κάνουμε δωρεά στον ελληνικό δημόσιο με το σκεπτικό ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να παραμείνει η κληρονομιά στους Έλληνες πολίτες. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση καταρχήν που βρισκόμαστε όλοι εδώ σε αυτό τον ιδιαίτερα φορτισμένο χώρο σήμερα. Είναι ιδιαίτερη η χαρά, θα έλεγα, διότι παράλληλα με τη συγκίνησή μας, γιατί αυτός ο χώρος, χάρη στην Εθνική Τράπεζα και στην Εθνική Ασφαλιστική, παραμένει στη δημόσια σφαίρα. Και αυτό δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο, ακόμα και στην εποχή μας. Η ειρήνη και η δημοκρατία δεν είναι ούτε αυτονόητα, ούτε πράγματα τα οποία πρέπει να τα περνάμε χωρίς να αισθανόμαστε το βάρος και την τύχη που έχουμε ως Έλληνες πολίτες και ως Ευρωπαίοι πολίτες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Μιλωνά, αγαπητέ μου Δήμαρχε, κάναμε πολλά και εδώ είμαστε, θα ξαναγίνουν και πολλά ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είναι ιδιαίτερη τιμή και για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τον κύριο Μιλωνά, με όλους εσάς, ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδικασία δωρεάς αυτού του χώρου. Δεν ήμουν εδώ όταν έγινε αυτή η απόφαση, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και παραδίδουμε αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος που μας φιλοξενεί είναι ένας χώρος ανεκτίμητης αξίας για τους Έλληνες. Αποτελεί την παρακαταθήκη μας στις σημερινές μελλοντικές γενιές της χώρας μας. Η Εθνική Ασφαλιστική μαζί με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδουν στον ελληνικό λαό ένα τοπόσημο αμέσα συνδεδεμένο με την νεότερη ιστορία. Είμαστε σίγουροι πως με τη δωρεά του χώρου στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Δήμο Αθηναίων εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία του, όπως είπε και ο κύριος Μιλωνάς. Να μην πολυλογώ, υλοποιούμε σήμερα μία απόφαση που είχε ληφθεί με μοναδικό δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι περιουσία των Ελλήνων πολιτών και για το λόγο αυτό νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι. Κατεβαίνοντας τα σκαλιά, ομολογώ πως αισθάνθηκα και εγώ ένα δέος και μία συγκίνηση. Και πραγματικά μία γρήγορη περιήγηση στους θαλάμους μας φέρνει αντιμέτωπους με την εθνική μνήμη και οι ίδιοι οι τείχοι αποτυπώνουν τα θράσματα ανθρωπίνων ζώων. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι πρωτοφανές. Το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Αθηναίων και το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί, σε αγαστή συνεργασία, αναλαμβάνουν αυτό το χώρο. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Θα ήθελα λοιπόν με αυτή την ευκαιρία να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη και πιστεύω ότι ερμηνεύω όλους τους Αθηναίους και όλες τις Αθηναίες και στην Εθνική Τράπεζα αλλά και στην Εθνική Ασφαλιστική. Διότι με αυτή την γενναιόδορη χειρονομία εξασφαλίζουν ότι ο χώρος αυτός θα είναι πάντοτε ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους και σε όλες και ιδιαίτερα στις επόμενες γενναίες.
σε ένα χώρο ιστορικής μνήμης. Σε έναν από τους λίγους χώρους που κρατούν τόσο ζωντανή τη μνήμη των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Ο χώρος είναι κηρυγμένος μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού από το 1991 και αφού συντηρήθηκαν όλα τα τεκμήρια της ιστορίας της περίοδου εκείνης, εγκαινιάστηκε από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Σήμερα ο Δήμος Αθηναίων και το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπα, αναδέχονται το χώρο αυτόν, ο οποίος παραμένει με επιλογή της Τράπεζας και της Εθνικής Ασφαλιστικής στη δημόσια σφαίρα, προκειμένου να εγγυηθούν τη συνέχειά του ως ένα χώρο μουσιακό, ανοιχτό, διδακτικό στις νεότερες γενιές. Εγώ θέλω απλώς να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μένα που είμαι σήμερα εδώ για αυτή την παράδοση αυτού του χώρου, του ιστορικού χώρου που ανήκει στον ελληνικό λαό. Αυτή η απόφαση που η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Εθνική Ασφαλιστική πήραμε για να παραδώσουμε αυτόν τον χώρο είναι πολύ σημαντική για να παραμείνει αυτός ο χώρος στη διάθεση όλων των ανθρώπων να θυμόμαστε το παρελθόν και να κοιτάμε μπροστά το μέλλον. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μένα.